να σας πω που βρισκόμαστε καταρχάς. Ναι, δεν φαίνεται να τους πείσατε όμως. Ίσως δεν θέλουν να πιστούν. Θα σας πω και γιατί. Mm-hmm. Κοιτάξτε, μετά από ένα μήνα ουσιαστικά που βρίσκονται σε κινητοποίηση, υπήρξε από πλευράς του Πρωθυπουργού μια πρόσκληση για διάλογο. Ανταποκρίθηκαν έστω με αυτές τις γνωστές δυσκολίες. Στην σχετική συζήτηση, η οποία κράτησε περίπου 5 ώρες, όταν τέλειωσε, τους είπα 2 κουβέντες. Ότι κάνατε έναν αγώνα με το δίκιο σας, έναν αγώνα ο οποίος είχε ως κορύφωσή του τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σας δέχτηκε ο Πρωθυπουργός, σε 5 ώρες κουβεντιάσατε, και βέβαια αυτό που έμεινε δεν ήταν μόνο ο διάλογος, υπήρξαν και δεσμεύσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού, οι οποίες ήταν συγκεκριμένες. Όταν βγήκαν έξω και τέλειωσε η συζήτηση, οι ίδιοι είπαν ότι ο διάλογος ήταν ουσιαστικός επικοδομητικός. Ναι. Απ' έξω αυτό είπαν, ναι. Εγώ λοιπόν τώρα θα σας διαβάσω την ανακοίνωση, ένα κομμάτι της ανακοίνωσης, η οποία βγήκε από τα μπλόκα. Την άλλη μέρα ή το ίδιο βράδυ και τα λοιπά. Λοιπόν, απελπιστικά μόνος ο Πρωθυπουργός, εγκλωβισμένος από τους αδιάβαστους και ψεύτες υπουργούς του, απογοήτευσε το σύνολο των εδώ και 35 μέρες εξεγερμένων αγροτών όλης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα οδηγεί το καράβι στα βράχια. Και οι δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη αποτελούν εμπεγμό. Αυτή συμπεριλαμβάνουν ήταν, και εσάς τους αδιάβαστους. Βεβαίως. Δεν είναι το θέμα εάν λέει εμένα είναι αδιάβαστο ή ψεύτη. Απάντηση, δεν είναι το θέμα για δικό μου. Για να δώσετε απάντηση σας. Όχι, δεν είναι το θέμα δικό μου. Η απάντηση είναι από τη δική μου πλευρά, είναι ότι εκπροσωπούν έναν κόσμο τον οποίο έπρεπε να τον ενημερώσουν. Και επειδή δεν υπάρχει άλλη διαδικασία από πλευράς μας να τον ενημερώσουμε, θα τον ενημερώσουμε μέσω ημών, διότι τον απευθείας διάλογο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τα ξέρετε, τώρα μην αρχίζουμε πάλι ξανά. Τα ίδια. Άρα λοιπόν, να πούμε έτσι πάρα. Ωραία, πέστε λοιπόν στους αγρότες. Εσείς ενημερώσατε τους από τη δική σας την πλευρά. Λέμε λοιπόν στους αγρότες τι είπε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στο κυρίαρχο πρόβλημα που ήταν αυτό το βασικό για τις. Και ήταν το ασφαλιστικό. Όπου πραγματικά εμείς κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αυτής της διαδικασίας συνδέσαμε, όπως ήταν και η δικιά τους επιθυμία, το φορολογικό με το ασφαλιστικό. Τι ισχύει μέχρι σήμερα στη φορολογία? Είναι το 13% από το πρώτο ευρώ και το γνωστό πρόβλημα στο ασφαλιστικό, ένας ΟΓΑ ο οποίος πάνω από το 90% είναι δαπάνες που καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Και αν συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία, κάπου δεν θα έχει μετά από λίγα χρόνια να πληρώσει ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Λέμε λοιπόν να κάνουμε μια παρέμβαση συνδυάζοντας και τα δύο, ούτως ώστε να μην έχει επιβάρυνση. Η πρόταση λοιπόν που τους καταθέσαμε όχι μόνο δεν έχει επιβάρυνση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για το 85% και θα σας αναφέρω παραδείγματα των αγροτών, αλλά βγαίνουν και κερδισμένοι. Δηλαδή τι εννοώ κερδισμένοι? Με τα ισχύοντα στα φορολογικά. Με βάση τα ισχύοντα, όχι με, με βάση τα ισχύοντα στα φορολογικά, ναι. Θα πληρώσουν πολύ λιγότερο φόρο και τελικά, πληρώνοντας και το ασφάλιστρο, αυτό που χρειάζεται για να καλύψουν αυτό που λέμε τις ανάγκες του ΟΓΑ, ούτως ώστε, για παράδειγμα, βάζοντας το 16% που βάμε για τους κύριο επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα αργότες, για να διασφαλίσουν την εθνική σύνταξη, τότε πληρώνοντας εκεί θα τους μείνει κέρδος από αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι είναι από 12.000 ευρώ και κάτω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, όταν αυτός ο κόσμος δεν πληροφορείται, δηλαδή, την αλήθεια. Ο συνδυασμός φορολογικού και ασφαλιστικού. Φορολογικού και παράδειγμα. Τους βγάζει και ένας ο οποίος έχει ένα μέσο εισόδημα 5.000 ευρώ. Αυτός που έχει 5.000 ευρώ, στον τόκο θα πλήρωνε γύρω στα 650 ευρώ. Έρχεται λοιπόν τώρα, πληρώνει μηδέν. Η επιβάρυνση που θα πληρώσει για να καλύψει τις ανάγκες του ασφαλίστρου θα είναι από το 950 που πληρώνει σήμερα, θα πάει στο 1200, κάπου 90, κάπου και μέσα, γύρω στα 350 ευρώ παραπάνω, δηλαδή θα πληρώσει. Ήδη όμως 650 ευρώ τα έχει γλιτώσει. Αυτό έχει ένα κέρδος 300 ευρώ. Πάμε σε αυτόν ο οποίος έχει 10.000, κάτι ανάλογο ποσό. Από 12.000 ευρώ και πάνω είναι που αρχίζει να τσιμπάει. Και βεβαίως δεν αφορά τη μεγάλη μάζα, αυτό που λέμε, τους αγρότες, το 85% των αγροτών. Ναι, το τσιμπάει. Άρα, είναι υποκειμενικό. Πόσο τσιμπάει όμως? Τσιμπάει, σιγά-σιγά. Γίνεται μία 10%, γιατί 15% κάθε χρόνο. Τα ίδια λέτε και για τους δικηγόρους και όχι, για τους όχι. Εδώ τώρα μιλάμε, κοιτάξτε. Μιλάμε, ακούστε να δείτε. Λέμε 9.500 ευρώ αφορολόγητο.
Εκεί, στο 9.500 ευρώ, βάλτε και 2.500 ευρώ ενισχύσεις, οι οποίες δεν μπαίνουν μέσα για να φορολογηθούν, διότι έχουμε το κομμάτι των ενισχύσεων 2,3 δις ευρώ που είναι συνολικά. Από αυτά, μόνο η βασική ενίσχυση 1,1-1,2 μπαίνει. Το υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 2.500 για κάθε αγρότη δεν μπαίνει. Και επειδή και μιλάω έτσι για τις υπόλοιπες ενισχύσεις και μπήκε το θέμα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, όλες οι υπόλοιπες ενισχύσεις δεν θα μπουν. Και απαντώντας μάλιστα. Τότε γιατί λένε ότι είναι μία ή άλλη και χειρότερα. Τι να σας πω. Και απαντώντας μάλιστα, επειδή δεν έχει πληρωθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ΑΜΠΑΚ, εντός των ημερών 180 εκατομμύρια θα πληρωθούν στους βαβακοπαραγωγούς συνδεδεμένη ενίσχυση. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι κάνουμε μία προσπάθεια συνδυάζοντας και τα δύο, που ουσιαστικά τον αγρότη τον βγάζει κερδισμένο. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε και για άλλα αιτήματα που μπήκαν και πραγματικά εκπλήσουμε, διότι έγινε. Συγγνώμη, Υπουργέ μου, μισό λεπτό. Ένα πολιτικό ερώτημα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πολιτικό. Αν είναι έτσι τόσο ωραία όπως τα λες, γιατί πριν από κάνα μήνα εδώ μας έλεγες ότι θα το πιούνε το πικρό ποτήρι, τι να κάνουμε. Βεβαίως σας είπα γιατί. Γιατί εσύ που τα παρουσιάζεις τα πράγματα ωραία. Ακούστε με. Σας είπα γιατί. Διότι είχαμε την απέτηση με βάση τη συμφωνία 20% από το πρώτο ευρώ και 26% από το πρώτο ευρώ. Στη διαπραγμάτευση σας έλεγα ότι θα βάλουν πολλά σενάρια, ναι, μεταξύ των οποίων και σενάρια που έχουν σχέση με τα αφορολόγητα, όρια κτλ. Καταφέραμε λοιπόν, καταφέραμε και πείσαμε να βάλουμε αυτό το σενάριο. Τα έχει δεχτεί η Τρόικα. Ουσιαστικά, αυτά που είπατε, δύο λεφτά, ναι, αυτά που λέτε, Υπουργέ μου, αφορούν τη κερδίζουν στη μεταβατική περίοδο που την αυξήσατε. Δεν, μιλάμε για του χρόνου, του παραχρόνου, του παραπαραχρόνου. Όταν φτάσουμε στο 2021. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για τα χρόνια αυτά. Έχουμε απαλλάξει μέχρι 12.000 ευρώ, ναι, φόρο, το καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχει απαλλαγή. Για πάντα, δηλαδή, για μέχρι το 18. Το φορολογικό είναι μόνιμο. Δεν είναι κάτι για, ναι, για το 18. Είναι μόνιμο. Είναι μέσα στη συμφωνία. Συμφωνήσαμε αυτό, προχωράμε. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το φορολογικό. Ναι. Αυτά τα έχει δεχτεί η Τρόικα ή τα υπόσχεστε εσείς. Τώρα κοιτάξτε, βλέπετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Καθίστε, ναι, λέμε, μερικά πράγματα, λέμε μερικά πράγματα τα οποία είναι στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να περιμένουμε τους αγρότες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πότε και πώς και τα λοιπά. Δεν θα σας πω πότε θα κάνετε, απλώς ρωτάω, γιατί οι αγρότες σας καταγγέλνουν ότι κάνα δύο μήνες πριν τους λέγατε άλλα. Και μετά η Τρόικα ήρθε δεν και τους είπαμε, δεν και τους είπαμε, ανέτρεψε όλα. Κύριε Οικονομέα, από τις 20 Σεπτέμβρη και δόθε, και σας το έχω πει ξανά, παραμονές εκλογών, τουλάχιστον εγώ γύρισα όλη την Ελλάδα, ούτε μία κουβέντα δεν τους έχω πει που να ξεφεύγει από τα όρια της συμφωνίας και να τους έχουμε υποσχεθεί. Βάλαν θέματα. Επιστροφή του πετρελαίου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορούμε τώρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όπως το σύνδεμα της προκαταβολής. Ούτε αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τα έχουμε ψηφίσει. Όπως το ΦΠΑ. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί το έχουμε ψηφίσει. Όμως, γιατί δεν κάνουν σχετικά με το ΦΠΑ την απλή διαδικασία τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, όπου αυτό που πληρώνουν θα Υπουργέ, το παίρνουν πίσω. Λοιπόν, θέλω να σας πω δηλαδή πράγματα, ναι, τα οποία αν ακολουθήσουν ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός 25 σημεία. Και γιατί έχουν τρελαθεί αυτοί και διαμαρτύρονται και συνεχίζουν, κύριε Υπουργέ. Πολιτική, υπάρχει πολιτικό αυτό. Τι, κάτι. Γιατί. Μου είπατε. Εμείς δεν το ξέρουμε το θέμα και δεν μπορούμε να σας αντικρούσουμε. Μου είπατε προηγούμενα ότι σας είπαν αδιάβαστο και ψεύτη. Ναι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ χαρακτηρισμούς. Ο καθένας κρίνει με βάση τα λεγόμενά του. Κρίνεται με βάση τα λεγόμενά του. Ναι. Πέρα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Διάλογο ζητούσαμε, διάλογος έγινε ουσιαστικός. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ειδικά από ζητήματα τα οποία. Αυτό που λέτε κάτω από τις γραμμές για παράδειγμα, αυτά είναι που μπορούμε να δώσουμε, βεβαίως, δεν υπάρχουν άλλα. Μπήκε για παράδειγμα ότι υπάρχουν και για τους αγρότες τεκμήρια διαβίωσης. Μέχρι 12.000 ευρώ δεν υπάρχουν τεκμήρια. Συγχωνεύονται στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Εάν έχει τεκμήρια διαβίωσης κάποιος αγρότης πάνω από 12.000 ευρώ, τι να κάνουμε και η υπόλοιπη κοινωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια συνοχή σε αυτή την κοινωνία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ναι, εγώ ρωτάω το πολύ απλό, κύριε Οικονομέα. 12.000 ευρώ σημαίνει γύρω στα 1.000 ευρώ
καθαρό εισόδημα για ένα μισθωτό. Έχουν αναλογιστεί οι Έλληνες αγρότες ένας μισθωτός με καθαρό εισόδημα 1000 ευρώ τι κρατήσεις έχει υποστεί για να φτάσει 1000 ευρώ. Αλλά σου λέει εμείς είμαστε ιδιαίτερο επάγγελμα. Δεν μπορεί να καταστραφούμε, μπορεί να καταστραφούμε. Την ιδιαιτερότητα την υπερασπιζόμαστε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ένα κοινοτικό προϋπολογισμό που τους διασφαλίζει τουλάχιστον μέσο όρο 5.000 ευρώ στον καθέναν. Ενισχύσεις, επιδοτήσεις, όλο αυτό το κομμάτι. Υπάρχει η πολιτεία η ίδια η οποία, σας λέω μόνο και μόνο για το ασφάλιστρο, για το λογά κτλ. Τι σχέση έχει αυτό που πληρώνει ο αγρότης σε σχέση με τα, αυτά που πληρώνει ο υπόλοιπος πολίτης. Δεν διασφαλίζεται και η ιδιαιτερότητα. Δεν διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα. Για ένα σωρό από τα 24 μέτρα που έχουμε διεξοδικά να πούμε, υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν μόνο τους αγρότες. Γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος, της αγροτικής δραστηριότητας και αυτή πρέπει οπωσδήποτε να τη στηρίξουμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν εσείς λέτε ότι τους δώσατε πλουσιοπάροχες ή εν πάση περιπτώσει μέσα στα όρια, αλλά καλές. Κάνατε καλές παραχωρήσεις οικονομικά. Και κανονικά θα έπρεπε ας πούμε, να το δουν αλλιώς. Και αυτοί συνεχίζουν μουλαρωμένοι εκεί να το πούμε και λένε: όχι, παιδιά, εμείς πάμε να ρίξουμε τον Τσίπρα, διότι αυτό υπονοείται. Εν τω μεταξύ περιπτώσει πρέπει να πάει η κυβέρνηση να ανοίξει τον δρόμο, διότι τότε έχουμε να κάνουμε πολιτική κυκλοφορία. Δεν μπορεί να το. Διότι εσείς από ό,τι βλέπω θα κάτσετε εκεί 6 μήνες, όσο έχουν κλείσει, θα τους καταγγέλλετε ή η χώρα δεν λειτουργεί. Επειδή ο διάλογος είναι αυτός που γιατρεύει τα πάντα, εμείς το ξέρετε ότι αυτή τη διαδικασία δεν τα του διαλόγου, του εξαντλητικού διαλόγου, πάντα θα την έχουμε ως σημαία και πάντα έτσι σκηνές σαν κι αυτές που είχαν βιώσει προηγούμενες περιόδους, είτε ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα, είτε στέλνοντάς τους τα ΜΑΤ, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουμε. Αλλά πρέπει όμως να το καταλάβουν και οι ίδιοι ότι αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, μάλιστα και με τόσα πράγματα να λύνονται, και έτσι θα το κλείσω και τους συναχωρήσω. Όλοι, τι βιώνει η ελληνική κοινωνία μέσα από αυτή τη συμφωνία, μέσα από όλα αυτά που έχει υποστεί, έχει χάσει ο συνταξιού, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει το 40% τη σύνταξή του. Όλος ο κόσμος. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να το. Έχουν και οι ίδιοι μια συμμετοχή. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε ένα σχέδιο στρατηγικής για το χώρο. Πώς θα το υπηρετήσουμε όταν δεν μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε ουσιαστικά κάτω. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκεί. Εμείς έχουμε την πρόθεση, έχουμε τη διάθεση. Ερώτηση. Να τα κάνουμε όλα αυτά. Ερώτηση. Με πολύ προσοχή να μην την πατήσουμε σαν το, μην την πατήσετε σαν το σγουρίδι. Ειλικρινά, αν εσείς ήσασταν αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτή τη στιγμή, και ερχόταν μια άλλη κυβέρνηση και πρότεινε αυτά στους αγρότες, και έλεγε θα γίνει αυτά. Εσείς τα λέγατε αυτά που λέτε τώρα. Εάν αυτά που είπαμε τώρα όσον αφορά. Εάν αυτά που είπαμε τώρα, το 12.000 αφορολόγητο σε μια τάξη. Όλο το πακέτο, σε μια τάξη. Σε μια τάξη. Δεν σας άκουσα ποτέ. Ακούστε με. Ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν. Δεν σας άκουσα παρακαλώ, ποτέ. Θα πείτε σε ένα πράγμα στους αγρότες έχετε άδικο. Κύριε Οικονομέα, το να εξασφαλιστεί στη σημερινή από. Μηδέν από φορολόγηση από το πρώτο ευρώ να υπάρχει 12.000 αφορολόγητο σχεδόν σας είπα για το σύνολο δεν έπρεπε με τίποτα να περάσει από το νου μας ότι δεν θα συμφωνούσαμε. Δεν έχουμε ακούσει ούτε εσάς ούτε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση να πούνε μία φορά στους αγρότες κύριε έχετε άδικο. Δεν είναι έτσι που τα λέτε σε αυτό το σημείο. Πρέπει κάτι να πληρώσετε και εσείς κάτι να κάνετε. Όλο τους χαϊδεύατε τα αυτιά. Ακούστε να δείτε. Και αυτά βρίσκεται μπροστά σας τώρα. Πάντα η τοποθέτησή μας πρέπει να είναι με βάση τη συγκυρία, τα δεδομένα. Εντάξει. Έχουμε μια συμφωνία, την υπέγραψαν το σύνολο των δυνάμεων που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας. Να μην ξεχνάνε οι αγρότες ότι αυτοί που ψηφίσαν οι 222 ψήφισαν όχι μόνο απλώς τη συμφωνία να εφαρμόζονται γενικά και αόριστα. Για φόρο τόσο, για προκαλυβόταβολη λοιπόν, τόσο, για ασφάλιστο τόσο. Για πάμε, Υπουργέ. Όλα λοιπόν αυτά. Θα μιλήσεις με έναν από τα ΤΕΜΠΗ. Όχι, διάλογο τηλεοπτικό όπως το καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Κάναμε 5 ώρες διάλογο. Να τους ακούσω όμως δεν έχω κανένα. Να τους ακούσετε. Κανένα πάμε στον κύριο Παναγιώτη Καλογιάννη λοιπόν, εκπρόσωπο του Μπλόκου Αγροτών στα ΤΕΜΠΗ. Καλημέρα κύριε Καλογιάννη. Καλημέρα σας. Εσείς ήσασταν στη συνάντηση. Βέβαια.